περίφημη Notre Dame, για τη σημαντικότητα αυτής της καθολικής εκκλησίας, σύμβολο του Παρισιού αλλά και ολόκληρης της Γαλλίας, που την σημάδεψε πια η καταστροφική πυρκαγιά, θα μιλήσουμε τώρα με τον Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας και τέχνης στο Παρίσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Ναι, είναι πράγματι συγκινηστικά και θα έλεγα δεν είναι απλώς σε επίπεδο συγκινησιακό, αλλά σε και επίπεδο επίσης νοητικό και πνευματικό. Γιατί δεν είναι απλά ότι καίγεται ένας ναός. Καίγεται ο ναός, θα έλεγα, η Αγία Σοφία των Καθολικών, ειδικά στο Παρίσι. Καίγεται το σύμβολο από τη μία της θρησκευτικής βάσης και από την άλλη της πολιτικής ενότητας. Το σύμβολο της Νέας Γαλλίας και της νεωτερικότητας, καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Παναγίας των Παρισίων στην ιστορία. Ακριβώς, και αυτό το οποίο δεν ξέρουν εδώ οι Έλληνες πάρα πολύ. Απλώς ακούνε Notre Dame. Είναι ότι σημαίνει η δική μας κυρία. Είναι μια προσφώνηση, ναι, της Παναγίας, και το πόσο αυτό είναι σημαντικό στην ψυχολογία του Γάλλου και τη θρησκευτική, αλλά και στην εθνική του συνείδηση για το τι συμβολίζει όλο αυτό, ένας ναός που χτίστηκε για να γίνει ναός της Ευρώπης. Ναι, ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να πάρουμε τα πράγματα με έναν απλό τρόπο. Είναι ο ναός ο οποίος χτίστηκε πάνω σε έναν άλλο ναό παγανιστικό. Άρα δηλαδή είναι ο ναός που συμβολίζει τη νίκη του χριστιανισμού πάνω στους παλιούς αρχαϊκούς πολιτισμούς ή παγανιστικές θρησκείες. Και χτίζεται σε μια εποχή όπου μοναρχία και εκκλησία συμβαδίζουν. 1163. Ο τότε Πάπας και ο μονάρχης, ο Λουδοβίκος ο Έβδομος, συνενούν και βάζουν τα θεμέλια του ναού αυτού, ο οποίος έκανε 110 χρόνια για να τελειώσει. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε την αξία του συμβόλου μέσα από την θρησκευτική και ιστορική ματιά. Επίσης γεωπολιτικά αλλά και πολιτικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι χτίστηκε στο διπλανό νησάκι, το νησάκι Σεν Λουί, το οποίο δεν μπορούσε να ενωθεί με την υπηρετική χώρα η οποία έγινε αμέσως μετά Παρίσι. Χρειάστηκε μια μικρή γεφυρούλα. Αυτή τη γεφυρούλα, η οποία υπάρχει ακόμη σήμερα και όποιος θέλει την περνάει, πολύ μικρού μήκους, και πηγαίνει στο νησί Σεν Λουί, εκεί που είναι η Παναγία των Παρισίων, για να πάει στα ωραία εστιατόρια και να δει τα αξιοθέατα. Άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάει μετέπειτα Γαλλία. Έχουμε θρησκευτικές ρίζες, πολιτικές ρίζες και ιστορικές ρίζες. Και οι τρεις απειλήθηκαν χτες συμβολικά μέσα από αυτή την πραγματική και όχι συμβολική φωτιά και καταστροφή. Ναι, και το οποίο επίσης είναι ένα επίτευγμα της αρχιτεκτονικής εκείνης της εποχής, του γοτικού ρυθμού, με τις διάφορες λύσεις τις οποίες προσπαθούσαν να λύσουν οι τότε αρχιτέκτονες. Βεβαίως, ξέρετε ότι οι αρχιτέκτονες δεν είχαν τότε ονόματα, δεν ήταν όπως τώρα. Από την αναγέννηση και μετά ο αρχιτέκτονας, όπως ο καλλιτέχνης, πήρε διαστάσεις υποκειμένου το οποίο ήταν υπεύθυνο για όλα. Μέχρι τότε ήταν συλλογικά πρόσωπα τα οποία υπάκουαν στην εκκλησία και στον βασιλιά. Οι λύσεις λοιπόν τις έβρισκαν επί τόπου. Ορισμένα τα σκεφτόντουσαν, ορισμένα τα έβρισκαν την ώρα που τα έφτιαχναν. Συγγνώμη, επειδή έχω μελετήσει λίγο και το είδα στην πράξη όταν επισκέφτηκα την Notre Dame, υπάρχουν οι υπογραφές των τεχνητών μέσα από τα σύμβολα, γιατί ο κάθε τεχνίτης τότε, όταν ήταν αρχιτεχνίτης, είχε ένα σύμβολο. Βεβαίως. Το οποίο το βλέπουμε πάνω στους διάφορους λίθους που υπάρχουν στην εκκλησία μέσα. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα ότι ήταν λύσεις που βρίσκανε κιόλας, εκτός που σκεφτόμαστε πριν, αλλά και εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ο καθένας ήταν υπεύθυνος για τη μερίδα την οποία είχε αναλάβει. Βέβαια, ξέρετε ότι το εντυπωσιακό είναι τα μοσαϊκά, τα γλυπτά,
πολλά των οποίων είχαν από τη Γαλλική Επανάσταση είχαν πέσει, είχαν καταστραφεί και μετά τα ξαναβρήκαν πρόσφατα. Βρήκαν, ας πούμε, τα γλυπτά του Ιούδα, τις μορφές του Ιούδα και όλα αυτά. Ξαναβρήκαν και θεωρούν μεγάλο αρχαιολογικό έβριμα οι Γάλλοι αρχαιολόγοι αυτό. Επίσης υπάρχει η μεγάλη πύλη, η οποία είναι εντυπωσιακή, με τις δύο μικρές πύλες, οι οποίες είναι ακριβώς δίπλα. Τέλος πάντων, τα Βιτρό. Ναι, τα Βιτρό είναι τα μοναδικά. Δηλαδή, πολύ σπάνια τα Βιτρό της Παναγίας των Παρισίων, της Νοτρ-Ντάμ, εκ των οποίων όμως τα περισσότερα καταστράφηκαν. Δεν μπορούσαν να αντέξουν σε τέτοιες θερμοκρασίες με τίποτα. Ναι, διότι υπάρχει έχουν φτιαχτεί σε ξύλο. Ο κορμός είναι ξύλινος. Και το ξύλο αυτό είναι και μάλιστα από ό,τι φαίνεται αρκετά έφλεκτο. Ήταν φτιαγμένο από ένα ποιοτικό ξύλο σε ένα δάσος το οποίο ολόκληρο είχε καταστραφεί. Καταστραφεί, τέλος πάντων, είχε κοπεί για να μπορέσει να ενισχύσει ακριβώς αυτή τη δομή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα λειτουργήσαν αρνητικά και συνέβη αυτό το κακό. Πολλοί λένε, άκουσα και συζητήσεις που είχα εγώ, ότι θα το ξαναφτιάξουν. Δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα μοιάζει, αλλά δεν θα είναι. Το ίδιο το ξύλο από εκείνο το δάσος, εκείνη την εποχή, με αυτή την μνήμη και τον χρόνο, δεν θα είναι πια το ίδιο. Θα είναι άλλο. Ναι, βασικά είναι ένα πλήγμα, μια μαχαιριά στην καρδιά της Γαλλίας. Και θα έλεγα της νεωτερικής Ευρώπης. Γιατί η Παναγία των Παρισίων, όπως είπα και πριν και σας το ξαναλέω, έτσι η άποψή μου είναι αυτή, δεν είναι απλά η Αγία Σοφία των, ας το πούμε, των Γάλλων. Είναι μια μορφή, όπως ήταν αντίστοιχα ο ναός στο Βατικανό του Αγίου Πέτρου, τέτοιο ρόλο αντίστοιχο παίζει για τη Γαλλία και για την, αυτή τη βόρεια, αν θέλετε, πλευρά της Ευρώπης, κεντρική και βόρεια, η Παναγία των Παρισίων. Με τα χρόνια αργότερα έγινε τουριστικό κοιμήλιο, αλλά μπορώ να σας πω ότι συνεχίζονται ακόμη οι λειτουργίες. Είναι ενεργός. Δεν είναι δηλαδή απλά ένα μέρος ανενεργό στο οποίο μπορεί να το επισκεφθεί κάποιος τουρίστας. Γίνονται λειτουργίες, γίνονται διαδικασίες μέσα ιερουργικές και όλα αυτά. Ναι, είναι και ένα σύμβολο ζωντανής παράδοσης, ήταν έτσι. Τουλάχιστον. Έτσι ακριβώς. Αλλά ξαναλέω, πέρα από το θρησκευτικό, έχει και το ταυτοτικό χαρακτηριστικό. Είναι οι Γάλλοι ξεκινούν από την Παναγία των Παρισίων, ο Βίκτορ Ουγκό, ο κατεξοχήν μοντέρνος νεωτερικός συγγραφέας και στοχαστής των Γάλλων, γύρω από την Παναγία των Παρισίων έστησε όλους τους μύθους της σύγχρονης Γαλλίας και της σύγχρονης εξέλιξής της. Είναι δηλαδή κάτι το πολύ σημαντικό. Το δάκρυ των Γάλλων ήταν ένα δάκρυ για το ίδιο το κτίριο, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένα δάκρυ για το ίδιο το, πώς να το πω, για την ίδια την ταυτότητά τους, για το ίδιο το πρόβλημά τους. Ακριβώς, και όλα τα σημαντικά γεγονότα συνδέονται με την Παναγία των Παρισίων. Τα μετέπειτα. Ακριβώς. Από την ώρα που χτίστηκε. Ναι. Οπότε δυσάρεστα πράγματα. Ευχάριστα το ότι προσπαθούν οι επιχειρηματίες να καλύψουν το γεγονός, ότι βρέθηκαν αμέσως 400-500 εκατομμύρια από διάφορους, τον Αρνό και κάποιους άλλους, αλλά όπως και να το κάνουμε, η μαχαιριά, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια σας, παραμένει. Ναι, και βλέπουμε ορισμένες συμπτώσεις, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι συμπτώσεις και δεν θα είναι μυθολογία. Ήταν την ίδια ώρα που πήρε φωτιά, ήταν να μιλήσει ο Γάλλος πρόεδρος για τα μέτρα που θα πάρει σε σχέση με τα κίτρινα γυλαίκα. Και επίσης στο διαδίκτυο ορισμένοι φανατικοί μουσουλμάνοι χαίρονται για την καταστροφή ενός τέτοιου μνημείου. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος που ήθελα να φτάσω. Ήθελα να πω ότι η πρώτη εικόνα, η πρώτη μουρμούρα και το πρώτο ερωτηματικό που βγήκε από τα χείλη όλων ήταν τρομοκρατική πράξη, που σημαίνει κάτι το οποίο εδώ και 20 χρόνια ήταν αδιανόητο, τα πρωτοπία ως στη Γαλλία, ήταν αδιανόητο να σκέφτεσαι ότι τα πάντα αυτά θα γίνουν αντικείμενο τρομοκρατικής πράξης. Τώρα είναι το πρώτο ερώτημα. Σκεφτείτε σε τι βαθμό η τρομοκρατία έχει εισχωρήσει ως συλλογική ψύχωση στον κόσμο
και τους απειλεί να τους διαλύσει τελείως την καθημερινότητά τους. Απ' την άλλη, βλέπουμε τι τύφλωση μπορεί να προκαλέσει και μίσος κάτι το οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να προκαλούσε το αντίθετα συναισθήματα. Δηλαδή κάποιοι φανατικοί μουσουλμάνοι, όπως είπατε, χαίρονται γι' αυτό. Άρα, πού είναι η έννοια της αγάπης? Πού είναι η έννοια της ασφάλειας? Πού είναι η έννοια του ασύλου με τη θετική έννοια? Πού είναι η έννοια μιας υγιούς ταυτότητας που θα μπορέσει να ενσωματώσει τους ξένους? Όλα αυτά τεινάζονται στον αέρα και ξαναμπαίνουν στο τραπέζι μας ως επιτακτικά αιτήματα των ευρωεκλογών, ως το διακύβευμα των ευρωεκλογών, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο εγώ προσωπικά κατεβαίνω στις ευρωεκλογές και δίνω τη μάχη, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη φορά το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι πολύ πιο ουσιαστικό, πολύ πιο σημαντικό και δεν είναι απλά ένα πολιτιστικό γεγονός ξεκομμένο από τα ευρύτερα πολιτικά γεγονότα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα την ευρωπαϊκή μας. Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος αλλάζει, ο πολιτικός μας κόσμος δεν το έχει πάρει χαμπάρι όπως λέει ο λαός, δεν προνοεί, γιατί ο σωστός πολιτικός ηγέτης βλέπει τα γεγονότα που έρχονται, έχει την δυνατότητα να τα αναλύσει και κάνει το σχεδιασμό για να αποφύγει τις θύελες και τις κακές παραμέτρους. Εδώ βλέπουμε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μας μιλούνε συνέχεια για επιτυχίες και ευτυχία, ενώ μας παραμονεύει και μας έρχεται η θύελα, την οποία δεν ξέρουμε και θα μας βρει μεσοπέλαγα ή αν θέλετε μέσα στον κάμπο, χωρίς κανένα καταφύγιο και χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω μόνο σε εμάς συμβαίνει αυτό. Στη Γαλλία, επειδή ζω τον περισσότερο καιρό, η έννοια των ευρωεκλογών και γενικότερα τα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή πορεία και τη νέα Ευρώπη, η οποία είναι μια ανάγκη πια, είναι στην καθημερινότητα των Γάλλων. Δεν είναι τυχαίο ότι και το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το κόμμα το Συντηρητικό και γενικότερα όλη η πολιτική ζωή, τα πολιτικά κόμματα, βάλανε μπροστά διανοούμενους επικεφαλής των συνδυασμών των ευρωεκλογών. Γιατί η μάχη για την Ευρώπη είναι μάχη πια των ιδεών, μάχη των σκέψεων, μάχη των απόψεων και των οραμάτων. Δεν είναι πια μάχη των τεχνοκρατών. Και αν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, είναι γιατί δόθηκαν τα πάντα στους τεχνοκράτες, δόθηκαν τα πάντα στους οικονομικούς, χρηματοπιστωτικούς κυρίαρχους ρόλους, με αποτέλεσμα να χαθεί το πολιτιστικό και το στοχαστικό επίπεδο της πορείας μας. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται τον αναστοχασμό, όπως έλεγε και ο Σόπενχάουερ. Πρέπει να αναστοχαστούμε τους εαυτούς μας, να αναστοχαστούμε την Ευρώπη και μέσα από την οικονομία και την πολιτική να ξαναφτιάξουμε τις νέες καταστάσεις και όχι να είμαστε μόνο υποχείρια κάποιων χρηματοπιστωτικών αποφάσεων της παγκοσμιοποίησης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μάχη πολιτισμού, μάχη για ελεύθερη σκέψη, μάχη για την διατήρηση του θεσμού της δημοκρατίας. Τους Γάλλους, από ό,τι ξέρω κι εγώ, τους προβληματίζει πάρα πολύ εδώ και δεκαετίες. Ναι. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ωραία συζήτηση. Άλλωστε έχουμε ξανακάνει ωραίες συζητήσεις και άμα ξαναδεθεί πάλι ευκαιρία θα την ξανακάνουμε. Με την πρώτη ευκαιρία πολύ ευχαριστώ. Με πολύ μεγάλη χαρά. Απλά να πούμε και στον κόσμο ότι είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών και είναι μια ευκαιρία να δούμε και διαφορετικά πρόσωπα από διαφορετικά κόμματα και όχι μόνο τα κόμματα εξουσίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ. Γεια σας.